κάνουμε και γιατί πρέπει όσο περισσότερη γνώση έχουν πάνω σε αυτά που κάνουμε, τόσο μπορούν και να καλύπτονται ως προς τα δικαιώματά τους και να τα διεκδικούν. Εντάξει, το λέγαμε και προηγουμένως με την κυρία Καραμεσίνη, λύση δεν είναι ούτε τα προγράμματα, ούτε τα επιδόματα, αλλά εν πάση περιπτώσει σε αυτό το περιβάλλον που βρισκόμαστε και μέσα στην κρίση που είμαστε, καλό είναι να λειτουργούν τα αντανακλαστικά του κράτους, του κοινωνικού κράτους. Εκεί θα σταθούμε. Ακριβώς, στο κοινωνικό κράτος να σταθούμε. Στο κοινωνικό κράτος. Θα μας επιτρέψετε να ξεκινήσουμε με τους παιδικούς σταθμούς, γιατί ξεκινάμε και βεβαίως έχει γίνει μεγάλη κουβέντα. Ότι τελικά παρά την αύξηση των πόρων 40.000 παιδιά θα μείνουν εκτός. Κοιτάξτε, καταρχήν να πω δύο κουβέντες, γιατί σας ακούω από το πρωί βεβαίως, ναι, για την ανάπτυξη. Και πολύ καλά και όλη η κοινωνία στρέφεται στην ανάπτυξη. Αλλά ανάπτυξη χωρίς κοινωνική δικαιοσύνη, με συγχωρείτε, είναι αυτό που ζήσαμε στις περιόδους της ευημερίας. Τι ζήσαμε στις περιόδους της ευημερίας, όταν δηλαδή η ανάπτυξη ήταν τεράστια, επισημήτη παραδείγματος 4% ή και αργότερα, έτσι. Τι ζήσαμε, οι πόροι για την κοινωνική πρόνοια, για τον χώρο ακριβώς της κοινωνικής προστασίας, ήταν 780 εκατομμύρια. Τόσα παραλάβαμε εμείς. Μέσα σε 2 χρόνια τα διπλασιάσαμε, κυρία. Άλλες οι ανάγκες όμως. Τα διπλασιάσαμε, κυρία Κασιμάτη. Κοινωνική προστασία δεν αφορά τους φτωχούς αποκλειστικά. Αφορά τον ηλικιωμένο, αφορά το παιδί, αφορά τον ανάπηρο, αφορά το Ρωμά, τον άστεγο και βέβαια τη μεγάλη δεξαμενή που δημιούργησε η κρίση, δηλαδή τους απόρους. Κοινωνική προστασία, κράτος κοινωνικό, δηλαδή κοινωνική αλληλέγγυο, κοινωνικά αλληλέγγυο κράτος, σημαίνει δομές κοινωνικής προστασίας, κυρίως. Και αυτό το πράγμα κάνουμε εμείς αυτή τη στιγμή. Θεμελιώνουμε το κράτος κοινωνικής προστασίας. Ίσως στους ρυθμούς του ξέφρενου δανεισμού, αναφερθήκατε σε άλλες εποχές, να είχαμε ξεχάσει λίγο το κοινωνικό κράτος. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε σε αυτό. Αυτό μόλις είπα. Διότι, όχι μόνο το είχαμε ξεχάσει. Διότι ζήσαμε μία τρέλα με τον ξέφρενο δανεισμό σε προσωπικό επίπεδο, έτσι. Με τράπεζες. Αλλά αυτό τι σημαίνει. Κοινωνικό ότι κράτος δεν πρέπει να πηγαίνουν τα παιδιά σε ευρυφωνηπιακούς σταθμούς. Δεν είναι ανάγκη να έχω τι κρίση για να πάει το παιδί μου στον παιδικό σταθμό. Εμείς παραλάβαμε 2.800 ευρυφωνηπιακούς σταθμούς, κυρία Κασιμάτη. Συνολικά όταν το 2015 ξεκινήσαμε, 70.000 θέσεις για τα παιδιά. Ποια παιδιά, όπως ήταν όλο το σύστημα φτιαγμένο μέχρι εκείνη τη στιγμή και γι' αυτό δεν έσκαγε το περιβόητο πρόβλημα, αφορούσε τα παιδιά των εργαζόμενων, της εργαζόμενης μητέρας. Όλα τα παιδιά δηλαδή που ήταν από φτωχές οικογένειες, που και οι δύο τους γονείς και η μάνα τους ήταν άνεργοι, αυτά δεν υπήρχαν στο ραντάρ. Ήταν κάτω από το ραντάρ. Εμείς ανοίξαμε. Οι μισές θέσεις που δώσαμε πέρυσι, οι μισές, είναι για παιδιά από οικογένειες οι οποίες είναι άνεργες και οι οποίες έχουν μηδενικά και πολύ χαμηλά εισοδήματα. Το πρώτο. Άρα άλλαξε εντελώς το τοπίο των αναγκών, κυρία Κασιμάτη. Γι' αυτό βλέπετε αυτά τα νούμερα που δεν τα βλέπατε, γιατί ήταν κάτω από το ραντάρ όλα τα προηγούμενα χρόνια. Τι κάναμε. Παραλάβαμε 70.000 θέσεις, τις κάναμε 100.000 θέσεις. Μέσα σε 2,5 χρόνια σε συνθήκες ασφυξίας, οικονομικής. Ναι. 2.500 θέσεις. Τι λέμε τώρα. Λέμε ότι το 19 θα ανοίξουμε 1.800 παιδικούς σταθμούς, 45.000 νέες θέσεις ευρυφωνηπιακών σταθμών. Θα μου πεις το 19 είναι μακριά, τώρα είμαστε 17, μάλιστα. Το 18, ενδιάμεσο χρόνο, θα ανοίξουμε νέες θέσεις και νέους ευρυφωνηπιακούς σταθμούς με πρόσκληση που θα κάνουμε προς τις Δήμους, διότι όπως είδατε και στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, σκοπεύει να φέρει το 19 σε ορισμένα ζητήματα πιο νωρίς. Άρα θα αυξήσουμε τους ευρυφωνηπιακούς σταθμούς, γιατί αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Η έλλειψη υποδομών που είπατε προηγουμένως. Δεν είχαμε ευρυφωνηπιακοί σταθμοί. Είχαμε το βάουτσερ χωρίς τη θέση. Και αισθάνομαι λίγο περίεργα να ακούω τις συμμογές της Νέας Δημοκρατίας για τους ευρυφωνηπιακούς σταθμούς, όταν δεν ενδιαφέρθηκε για αυτό το θέμα ποτέ. Για το 2018 ποια είναι η προοπτική? Μέσα στο 18 θα αυξήσουμε ακόμη περισσότερο τις θέσεις των παιδιών. Δηλαδή φέτος θα φτάσουμε τις 100.000,
του χρόνου θα φτάσουμε τις 110. Σας είπα... Τα 110 δηλαδή το 18. 45.000 επιπλέον το 19, 155.000. Και νομίζουμε ότι σε πρώτη φάση, μαζί με τη μεταρρύθμιση στην εκπαίδευση, τη 14χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση που σας είπε εδώ και ο κύριος Γαβρόγλου, ναι, που σημαίνει 2 χρόνια, αν θέλετε, προσχολικά υποχρεωτικά, που σημαίνει ότι το παιδί θα έχει μια αγωγή μέσα σε πολύ καλά νηπιαγωγεία κτλ. Νομίζουμε ότι θα αλλάξει το τοπίο εντελώς, ναι, των αναγκών. Μέχρι να φτάσουμε το 2018 ή στο 2020 και τους στόχους που έχετε βάλει τώρα, στο σήμερα, τι κάνουμε, και κυρίως γιατί εσείς αναφερθήκατε στο στόχο που βάζετε και στην προτεραιότητα τα παιδιά των οικογενειών που έχουν μεγάλα οικονομικά προβλήματα. Αυτά θα καλυφθούν καθ' υπέρβαση, όπως έχετε πει. Έτσι και αλλιώς, τα παιδιά αμαία. Έτσι κι αλλιώς, το πρόβλημα με τα παιδιά αμαία, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, είναι ότι όπως λέει και η Ομοσπονδία των Ατόμων με Αναπηρία, και εμείς συμφωνούμε απόλυτα μαζί της, θα πρέπει να προχωρήσουμε τουλάχιστον σε έναν σταθμό για άτομα και παιδιά με αναπηρίες σε κάθε δήμο. Δεν υπάρχει αυτό. Έχουμε πολύ λίγους σταθμούς. Γι' αυτό και η έμφαση το 18, όπως σας είπα, στους νέους σταθμούς θα είναι διπλή. Το πρώτο, βρεφικούς κυρίως σταθμούς, ναι, γιατί εκεί έχουμε τη μεγάλη έλλειψη στα βρέφη. Και δεύτερον, σταθμούς για παιδιά με αναπηρία. Δεν ξέρω αν η Νίνα τέλειωσε τα ερωτήματα με τους σταθμούς, γιατί εγώ θέλω να σας πάω λίγο στο εισόδημα κοινωνικής αλληλεγγύης. Για το 17, πόσος κόσμος θα ωφεληθεί, για πόσα χρήματα μιλάμε. Και επειδή ίσως μιλάμε συχνά για το εισόδημα κοινωνικής αλληλεγγύης, δεν έχει γίνει και τόσο κατανοητό τι είναι αυτό το εισόδημα κοινωνικής αλληλεγγύης, έτσι, και ποιοι θα ωφεληθούν από αυτό. Πολύ ωραία. Μία από τις βασικές μας πολιτικές και όλη μας φροντίδα 2 χρόνια τώρα είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων που προέκυψαν από την ανθρωπιστική κρίση. Θυμάστε ότι ο πρώτος νόμος που ψηφίσαμε ήταν για την ανθρωπιστική κρίση, θεωρήθηκε μονομερής ενέργεια από τους δανειστές. Μην το ξεχνάμε. Mm-hmm. Γιατί θεωρούσανε, όπως και όλοι οι κυβερνούντες μέχρι εκείνη τη στιγμή, ότι δεν υπάρχει ανθρωπιστική κρίση στην Ελλάδα. Ανεκαλύφθη με το ΣΥΡΙΖΑ. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, εμείς δώσαμε 400.000 κάρτες αλληλεγγύης, και το θυμάστε, η οποία ήταν ένα πρωτοποριακό μέτρο, γιατί δίνει αξιοπρέπεια, αντί να παίρνεις σακούλες, αντί να παίρνεις food stamps, όπως έλεγε ο κ. Βαρουφάκης, ή αντί να παίρνεις, παραδείγματος χάρη, κουπόνια. Λοιπόν, δώσαμε την κάρτα αλληλεγγύης και σήμερα συνεχίζουμε με το ΚΕΑ, το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, το οποίο δεν θέλουμε να είναι ένα επίδομα που θα εγκλωβίσει τους χιλιάδες συμπατριώτες μας που βρίσκονται σήμερα σε ανάγκη, σε αυτή την παγίδα της ανεργίας, και δεν θα τους εντάξει στην κοινωνία. Τι εννοώ με αυτό? Ενώ πράγματι, κύριε Σιαφάκα, αυτή τη στιγμή έχουμε 611.000 ωφελούμενους. 611.000 ωφελούμενους. Πληρώνουμε το ΚΕΑ κάθε 28 του μηνός. Εκτός από αυτό το μήνα που ήταν Αύγουστος, ναι, και το επισπεύσαμε για λόγους, ας πούμε. Όχι, καταλαβαίνω τι λέτε, ότι μπορεί, ναι, να δώσει λάθος σήμα αυτή η ιστορία. Ακριβώς. Λοιπόν, τι θέλω να πω με αυτό. 611.000 είναι ανθρώπων μας, 61 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή το μήνα. Το μήνα. Mm-hmm. Αν είναι ένα επίδομα, τι κάνουμε? Στην πραγματικότητα δημιουργούμε ένα νέο εγκλωβισμό. Ένα εγκλωβισμό στη φτώχεια. Δηλαδή, μαθαίνουμε τον άλλο να ζει με αυτό το επίδομα και τις παροχές που του δίνουμε. Δεν είναι αυτό το πρόβλημά μας. Το κοινωνικό κράτος σημαίνει υπηρεσίες. Δηλαδή, σημαίνει πράγματι, εφόσον έχεις ανάγκη, δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα ή πολύ χαμηλό ηλεκτρικό ρεύμα, δωρεάν νερό, αυτά που έχει ο δικαιούχος ο ΚΕΑ. Φαντάζομαι, έτσι. Φάρμακα, ιατρική περίθαλψη κτλ. Δωρεάν, προφανώς. Σημαίνει δωρεάν είσοδο στον βρεφονηπιακό σταθμό, ναι, μόλις πριν το είπατε. Σημαίνει ένα σύνολο δηλαδή παροχών, ώστε ο εγκλωβισμένος στη φτώχεια να μπορέσει να μπει στην κοινωνία. Πιο σημαντικό όμως απ' όλα είναι αυτό που λέγαμε πριν αρχίσουμε, το 10% των δικαιούχων του ΚΕΑ θα μπουν ανέργων, θα μπουν στην εργασία. Πρέπει δηλαδή
να ξαναμπούν στην εργασία όλοι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί είναι σε αυτή την κατάσταση επειδή είναι κυρίως άνεργοι. Ναι, πώς μπορεί να γίνει αυτό όμως, γιατί το 10% είναι πολύ σημαντικό, αλλά εγώ καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που λέτε, ότι μπορεί να υπάρξει να δοθεί ένα λάθος σήμα, ότι καθίστε εδώ, παίρνετε αυτό το επίδομα και βλέπουμε. Δηλαδή να υπάρξει ένας εθισμός εντός εισαγωγικών σε μια πραγματικότητα. Αλλά γι' αυτό το 10% πώς θα γίνει, η μετάβαση πώς θα γίνει. Καταρχήν έχουμε ένα σύνολο αντικινήτρων για να συμβεί αυτό που λέτε. Mm-hmm. Από το παραδείγματος χάρη, ο δικαιούχος του ΚΕΑ πρέπει να έχει τελειώσει την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Μάλιστα. Και αν δεν την έχει τελειώσει, πρέπει να πάει σε σχολείο δεύτερης ευκαιρίας και να πάρει δίπλωμα, γιατί ακριβώς έτσι θα βρει εργασία. Αλλιώς είναι πάρα πολύ δύσκολο να του βρούμε εργασία, αν δεν έχει τελειώσει την πρωτοβάθμια, όπως ξέρετε. Δεύτερον, και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να το κάνει αυτό, αλλιώς θα πάψει να είναι δικαιούχος του ΚΕΑ. Ότι πρέπει το παιδί του να πηγαίνει στο σχολείο υποχρεωτικά, γιατί αυτή είναι η ελπίδα μας για τους νέους, να μορφωθούν όλοι, να πάνε στο σχολείο. Και συγχρόνως, υποχρεωτικά, σε όλα τα προγράμματα που βγάζει ο ΑΕΔ, σε όλα τα προγράμματα που βγάζει το Υπουργείο Εργασίας κτλ., πρέπει να συμμετάσχει. Αν δεν συμμετάσχει, κάτι σημαίνει. Ναι. Πρέπει να συμμετάσχει. Δηλαδή, η δική μας ενεργό έννοια πολίτη, δηλαδή. Είναι, δεν θα όπως βλέπετε, τα ποσοστά ανεργίας πέφτουνε, και αυτό είναι μια μικρή ανακούφιση για μας και για ό,τι κάνουμε όλο αυτόν τον καιρό. Και πέφτουν μέσα σε 2,5 χρόνια 5 μονάδες, ενώ εμείς παραλάβαμε μόνο την άνοδο της καμπύλης. Τίποτα άλλο δεν παραλάβαμε. 8 χρόνια κρίσης. 8 χρόνια κρίσης πριν από εμάς δεν σκέφτηκε κανείς ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι διαβιούσαν σε συνθήκες ανθρωπιστικής κρίσης και ήταν μια τραγωδία. Πώς ναι, να το σκέφτηκε κανείς. Το ΚΕΑ, τα έχουμε πει αρκετές φορές, κυρία Φωτίου, είναι μια ομπρέλα, είναι ένα διαβατήριο που αντιμετωπίζονται τα προβλήματα αυτών που έχουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, των απόρων. Ωστόσο, αυτό που σας χρεώνουν, ή στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκεται ότι από τη μια δίνετε το ΚΕΑ, από την άλλη τους τα παίρνετε, κόβετε άλλα επιδόματα. Ποια κόψαμε. Λοιπόν, και εκεί θέλουμε να δούμε. Στα αναπηρικά επιδόματα, τις περικοπές. Μπαίνει ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Αν τα επιδόματα τελικά είναι εισοδήματα και μπορούν να λογίζονται στο συνολικό οικογενειακό εισόδημα, οπότε από εκεί μετά χάνουν και κάποιες φοροελαφρύνσεις. Δηλαδή, βλέπουμε μια αλυσίδα. Κυρία Κασιμάτη, έχει γίνει μεγάλη φασαρία για τα επιδόματα που κόψαμε. Ξέρετε πολύ καλά ότι είναι 4 αυτά. Mm-hmm. Και τα οποία είναι σωματωμένα πλήρως στο ΚΕΑ. Δηλαδή, των απροστάτευτων παιδιών, παραδείγματος χάρη, ήταν 40 ευρώ. Σήμερα δίνουμε 50 στο ΚΕΑ, συν 50 που παίρνει ως παιδί. Άρα έχει μπει και επειδή τα επιδόματα των απροστάτευτων παιδιών δινόντουσαν με τις ίδιες προϋποθέσεις του ΚΕΑ. Mm-hmm. Ακριβώς τις ίδιες. Και ούτω καθεξής. Αυτά είναι 4. Και σταμάτησε και η πολύ οριμαγδός της φασαρίας που γινόταν στη δεύτερη αξιολόγηση. Μιλάμε για τα διατροφικά των νεφροπαθών, ε? Όχι. Αυτά είναι άλλα. Mm. Αυτά είναι άλλα για και δεν κόβεται τίποτα από αυτά. Για μην υπάρχει έτσι παρεξήγηση. Λοιπόν, ακούστε με τώρα. Αυτό που λέω αυτή τη στιγμή είναι ότι ό,τι κόψαμε και βάλαμε στο ΚΕΑ ήταν συνολικά κόστος 8 εκατομμυρίων τον χρόνο. Εμείς, δηλαδή το θεωρώ αστείο αυτό που γίνεται, γιατί τα ξαναδίνουμε στους δικαιούχους του ΚΕΑ. Τι γίνεται αυτή τη στιγμή? Σηκώνεται ένας μεγάλος κουρνιαχτός ότι θα κόψουμε επιδόματα γενικώς. Τέτοιες υποχρεώσεις στην τρίτη αξιολόγηση δεν έχουμε. Έχουμε υποχρεώσεις αναδιάρθρωσης του προνοιακού κράτους και θα πω ακριβώς τι κάνουμε σε αυτή τη διατέθεση. Αυτό τι σημαίνει, ναι. Ακριβώς. Αλλά το να λέμε θα κοπούν αναπηρικά επιδόματα όταν δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση. Στο όνομα της αναδιάρθρωσης, έστω. Όχι, γίνουν κάποιες περικοπές. Μισό λεπτό. Όχι, αυτό που πήγατε να πείτε, δεν θα κοπούν αναπηρικά. Δεν θα κοπούν αναπηρικά επιδόματα. Δεν έχουμε τέτοιες υποχρεώσεις στο τρίτο μνημόνιο. Και εγώ φοβάμαι πολύ αυτό το κουρνιαχτό που ανοίγει. Γιατί? Είναι λιγάκι σαν να λες την Τρόικα. Ελάτε, έχουμε λύση έτοιμη. Είμαστε έτοιμοι να μας κόψετε τα επιδόματα. Α, λέτε ότι ξεκινάει από εδώ αυτή η ιστορία. Εγώ δεν είπα τίποτα. Ούτε αν ξεκινάει από εδώ, μπορεί να προκύπτει από μια ανησυχία της κοινωνίας
η οποία όμως όσο επαναλαμβάνεται και εγκαθιδρύεται σαν γεγονός, δηλαδή να λέμε πρωί, μεσημέρι, βράδυ σε εφημερίδες, τα μίντια, θα κοπούν τα επιδόματα. Μάλιστα, μην βγάλουμε μόνιμα στα μάτια μας, δηλαδή. Αυτό κάτι τέτοιο μας λέτε τώρα. Δεν είναι καλό πράγμα. Κυρία Φωτίου, και λέω να είναι όλοι προσεκτικοί. Επειδή και εμείς είμαστε μάρτυρες αυτών των δημοσιευμάτων και τα έχουμε διαβάσει πάρα πολλές φορές, δεν ασκείται πίεση. Θα μας το πείτε εσείς αν είναι έτσι διαφορετικά από το Δέλτα Νιτάφ στην κατεύθυνση των περικοπών, της περικοπής των επιδομάτων. Ακούστε, τι λέει το. Τι λέει το Διεθνές Ταμείο, αλλά και η ΕΤΕΠ. Η ΕΤΕΡ λέει, κύριοι, πρέπει να εγκαθιδρύσετε ένα σωστό κράτος κοινωνικής πρόνοιας. Έχει κανείς αντίρρηση σε αυτό? Τι κάνουμε εμείς γι' αυτό? Εμείς κάνουμε δύο πράγματα τα οποία είναι πρωτοφανής στην Ελλάδα. Το ένα, ένα σύστημα ολόκληρο 254 κέντρων κοινότητας, ένα σχεδόν σε κάθε Δήμο, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, για τον πολίτη, όπου καταγράφονται σε ηλεκτρονικά μητρώα, τα οποία είναι διασυνδεδεμένα με όλες τις βάσεις του κράτους. Για πρώτη φορά, λες και δεν μπορούσε να γίνει αυτό, όπου πάει εκεί ο πολίτης, αλλά και το δούλου του και οποιοδήποτε, μπορεί να δει αμέσως πόσοι πολίτες παίρνουν, ποια επιδόματα, γιατί ακριβώς είναι προσυμπληρωμένα τα δεδομένα του καθενός, αλλά συγχρόνως και ο πολίτης να μάθει ότι δεν πήρα το ΚΕΑ ενώ το δικαιούμουνα, δεν πήγα το παιδί μου σε βρεφονιπιακό σταθμό ενώ το δικαιούμουνα. Τα δικαιώματα του πολίτη. Πότε θα είναι έτοιμα αυτά? Έχετε Έχουμε για αυτή τη στιγμή έτοιμα, 96. Μεγάλος άθροιος γίνεται αυτή τη στιγμή. Από τα 250. Βήμα το βήμα. Mm-hmm. 96. Δεν είναι εύκολο. Είναι μια αλλαγή όλου του κοινωνικού κράτους. Και θα σας πω ότι το δεύτερο μητρό στα 254 κέντρα κοινότητας είναι τα ιδρύματα. Όλα τα ιδρύματα που υπάρχουν στο Δήμο σου. Όλα. Θες να βάλεις το παιδί σου λοιπόν σε βρεφονηπιακό, που θα τον βάλεις? Ιδιωτικά, δημοτικά κτλ. Θέλεις να βάλεις τον πατέρα σου, που θα τον βάλεις? Ιδρύματα με κοινωνικές υπηρεσίες. Είχατε αναφερθεί και στο γυροκομείο Αθηνών κάποια στιγμή. Ακριβώς τώρα θα πούμε και για αυτό το θέμα, γιατί σήμερα ανοίγει ηλεκτρονική πλατφόρμα. Ή δυνατόν επιγραμματικά, γιατί πρέπει να περάσουμε σε κάτι έκτακτο που έγινε στην Ηλία. Αμέσως. Ένα μόνο λεπτό. Και το τρίτη πλατφόρμα που κυρία ανοίγει Φωτίου, είναι θα τα μας προγράμματα. Επειδή το θέμα είναι ενδιαφέρον, θέλουμε να μείνουμε σε εσάς, να βάλουμε μία άνω τελεία. Θα μας επιτρέψετε να πάμε μέχρι την Ηλία, στο Γιώργο το Μαρινόπουλο.